trust. The lessons that you taught me, I learned were never true. Now I find myself in question. They point the finger at me again. Guilty by association. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι λοιπόν το θέμα του με τα πλαστικά, το σημαντικότερο θέμα ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, και το θέμα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητά του ακόμα και σήμερα. Και όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, πήραμε δείγματα από την λιμνοθάλασσα Κορισίων, από την παραλία του Ίσου, η οποία αν μη τι άλλο θεωρείται ότι είναι μία από τις καθαρότερες παραλίες στην Ελλάδα, διότι βρίσκεται στην ανοιχτή θάλασσα και στην πλευρά της Ανδριατικής. Αν λοιπόν υπάρχει ένα μέρος που θα είναι καθαρότερο από τα άλλα και θα έχει λιγότερους ρήπους από τις άλλες θάλασσες όλης της Ελλάδας, τότε αυτό θα πρέπει να είναι οι παραλίες του Ίσου, του Γαλλικούνα, του Γαρδένου και όλες αυτές οι πολύ μακριές παραλίες, αμμουδιές, που βλέπουν ακριβώς την βαθιά θάλασσα. Και όμως, εκεί τα κομμάτια, τα πλαστικά τα οποία βρήκαμε, τα οποία είναι ακόμα ορατά με το μάτι, είναι πολύ περισσότερα από κάθε άλλη παραλία της Κέρκυρας. Επικοινωνήσαμε λοιπόν με το Αρχιπέλαγος και το συμβουλευτήκαμε αυτό το θέμα. Αποφασίσαμε να στείλουμε δείγματα να μελετηθούν, και οι αναλύσεις μπορούν να βρουν ακριβώς από ποια χώρα προέρχονται, διότι όπως είπαμε κάθε χώρα χρησιμοποιεί συγκεκριμένα πλαστικά. Οπότε αν αυτά τα 11 κομμάτια που βρήκαμε σε μια σπιθαμή γης είναι από την Ιταλία, θα το ξέρουμε σύντομα. Γι' αυτό το λόγο αναβάλαμε και την σημερινή εκπομπή με το Αρχιπέλαγος. Θα την κάνουμε την επόμενη Πέμπτη πιθανώς, για να είναι έτσι πιο τεκμηριωμένη και πιο ολοκληρωμένη. Και σήμερα, επειδή το ζήτημα αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα, η καθαριότητα των υδάτων δηλαδή, και επειδή η παραλία του Ίσου και της Λιμνής Κορισίων έχει βγει στο μνημόνιο, όπως είπαμε, και έχουν γίνει 4 λαϊκές συνελεύσεις μέχρι στιγμής, σήμερα καλεσμένος μας είναι ένα μέλος των επιτροπών αυτών, ο κύριος Αριστίδης ο Καβαδίας. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνεις να προβάλλουμε την άγνωστη στο ευρύ και κεραϊκό κοινό ιστορία του τόπου μας. Ο Αριστείλης λοιπόν είναι κάτοικος Αργυράδων και χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι τον γνώρισα τώρα τελευταία, και θα πω ότι είδα μια διαφορετικότητα και μια ιδιαίτερη μαχητικότητα που τον χαρακτηρίζει. Και τεκμηρίωση, διότι έχει τεκμηριώσει όλα αυτά τα οποία θα μας πει. Και αποκαλύψατε εσείς, νομίζω, Αριστείδη, που μιλάμε στον ελληνικό τώρα πια, αποκαλύψατε ιδιαίτερα για την παλαιολιθική εποχή και τα ευρήματα που ήταν στην περιοχή, που έχουν ιδιαίτερη αξία, τα πράγματα τα οποία θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος. Αν μου επιτρέψεις τώρα να δούμε ένα μικρό σποτάκι, ένα μικρό βιντεάκι, όπου εξηγάει ακριβώς ποιο είναι το πόρισμα του Αρχιπέλαγος, τι βρήκαμε στην παραλία του Ίσου. Να δείτε και τις φωτογραφίες εδώ που, όπως είπαμε, έχουν δημοσιευτεί και στο άρθρο της Μικρές Ματιές. Μην το χάσετε αυτό εδώ το μήνα. Πάμε να δούμε αυτό το μικρό σποτάκι και μετά θα ξεκινήσουμε μια περιήγηση στον Ίσο όπως ποτέ δεν την είχατε ξαναδεί.
Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι με το θέμα των πλαστικών που αναβρέθηκαν σε όλες τις θάλασσες της Ελλάδας και σε όλα τα ψάρια μέσα από χιλιάδες δείγματα. Δεν βρέθηκε ούτε ένα που να μην έχει μικροίνες πλαστικών. Δεν ξέρω αν κουράζει το θέμα, αλλά είναι το σημαντικότερο θέμα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, διότι από τη θάλασσα και από τα ψάρια μπαίνουν αυτά τα πλαστικά στην τροφική μας αλυσίδα. Διότι το 40% με 60% των ζωοτροφών της ξηράς προέρχονται από τη θάλασσα και με τα ιχθυάλευρα και όλα αυτά που ξέρουμε ότι χωρίς αυτά δεν θα έφτανε για να τραφούν όλα τα μοσχάρια, όλα τα ζώα του πλανήτη. Δεν θα έφτανε να φάμε όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη εάν δεν χρησιμοποιούσαν τις ζωοτροφές από τη θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο τα πλαστικά έχουν μπει εδώ και χρόνια στη διατροφική μας αλυσίδα και οι παρενέργειες που έχουν δεν θα τις συζητήσουμε. Είναι αυτονόητο ότι κανείς δεν θα νιώθει υγιής τρώγοντας κομματάκια πλαστικό σε καθημερινή βάση. Ο κύριος Αριστίδης Καβαδίας λοιπόν είναι εδώ σήμερα. Αγαπητέ Αριστίδη, και πάλι σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα μπορούμε λοιπόν να μπούμε στο κυρίως θέμα, ξεκινήσουμε για την περιήγησή μας στη λιμνοθάλασσα Κορισίων. Καταρχάς αυτό το οποίο έτσι πρωτοαναδεικνύεται είναι, θα έλεγα, οι αμμοθήνες, η βραχοποίηση, κάποια βράχια που έχουν γίνει από τις αμμοθήνες και η ίδια η λιμνοθάλασσα αποτελεί ένα μνημείο της φύσης, το οποίο πολλοί βλέπουν δηλαδή την άμμο και τις αμμοθήνες και σου λέει τι είναι αυτό τώρα που κάθονται και το προστατεύουν. Σε σχέση με τις θεροποιημένες θυνές ή αμμοθήνες, να πούμε ότι αφορούν την Τιρήνια περίοδο και σύμφωνα με το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού ανάγονται σε χρόνους μεταξύ 120.000 χρόνων από σήμερα έως και 240.000 χρόνων από σήμερα. Μάλιστα. Η δημιουργία του άλλα είναι... Αξίζει να πούμε ότι αμμοθήνες ύψους 1,5 μέτρου και όχι 12 και 15 μέτρων όπως αυτές έχουν τελείως διαφορετική μεταχείριση σε άλλες περιοχές. Στην Ιταλία. Έχουν μόνο 1,5 μέτρο αμμοθήνες και τις κρατάνε σαν κόριο οφθαλμού πραγματικά. Ενώ εμείς νοικιάζουμε τα μηχανάκια έτσι για να πηγαίνουν οι τουρίστες να τις κονιορτοποιούν. Μην δίνοντας την αντίστοιχη σημασία, σωστά. Πριν μια εβδομάδα κινηματογράφησα μια γουρούνα, αυτό τα μηχανάκια τα ειδικά, που γινούσε στις αμμοθήνες και ήταν μια κυρία, να το πω δηλαδή, η οποία είχε μπροστά το παιδί της, ένα μικρό παιδάκι. Και το έπαιρνε βόλτα στις αμμοθήνες να του δείξει πώς καταστρέφουμε το περιβάλλον. Αυτό έχω να πω. Ωστόσο, να πω ότι οι αμμοθήνες, σε σχέση με το προϊστορικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή, είναι σχετικά πρόσφατα δημιουργήματα της φύσης. Αχα. Είναι σχετικά πρόσφατα από το όλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολύ παλαιότερα ευρήματα στα οποία θα αναφερθώ. Ό,τι πω είναι είτε ηλεκτρονικά αναρτημένο, είτε αφορά έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού και ένα μεγάλο μέρος του αρχείου που έχω μπροστά μου. Από τεκμηρίωση ή άλλο τίποτα. Ένα μεγάλο μέρος του αρχείου που έχω μπροστά μου έχει να κάνει με τη διμηνία έκδοση του Συλλόγου των Αττικών Αργιαδητών της εφημερίδας μας «Η Φωνή των Αργιαδητών». Αυτό το πολύ ωραίο, βγάλετε αυτό το πολύ ωραίο λεύκομα, το οποίο τις φωτογραφίες θα τις δούμε στο δεύτερο μέρος. Φέτος, όχι τυχαία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αργιάδων, αρκετά νωρίς από τον Δεκέμβρη, εκδίδοντας ένα θεματικό ημερολόγιο που πραγματεύεται τη λίμνη και την ευρύτερη περιοχή της, θέλησε να στρέψει το ενδιαφέρον της δημοτικής μας κοινότητας στη λίμνη και την ευρύτερη περιοχή. Στη δεύτερη σελίδα του ημερολογίου μας γίνεται παραπομπή στο επίτομο λεξικό της ελληνικής εκδόσεως Βήματος με επιμελητές του Βαγγέλη Δρακόπουλου και Γεωργία Ευθυμίου, το οποίο επίτομο λεξικό ξεκινάει αναγράφοντας τα εξής. Διαβάζω επιλέξεις. Ναι. Ο Όμπερμάγερ 1926 αναφέρει την παρουσία εργαλείου που δεν σώζεται σήμερα και το οποίο ανακαλύφθηκε στη Μακεδονία. Ωστόσο, η πρόσφατη ανέβρεση από Γάλλους γεωλόγους στην περιοχή της λίμνης Κορισίων στην Κέρκυρα ενός χαλικόμορφου πιθανού εργαλείου, του οποίου η ηλικία προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του παλαιομαγνητισμού ανάμεσα στα 950.000 και στα 750.000 χρόνια, επεκτείνει κατά πολύ τα μέχρι σήμερα γνωστά όρια της προϊστορίας του ελληνικού χώρου.
γίνεται σαφής αναφορά ότι πρόκειται για το αρχαιότερο εργαλείο που έχει βρεθεί σε ελληνική γη. Αυτό που ακριβώς στη Λίμνη έχει, στις Αμοθήνες, στο Γαρδίκι. Στον ακριβή τόπο δεν το γνωρίζω, ωστόσο η Λίμνη και ο Ίσος δεν αναθεωρούνται ενιαία και αδιέρετα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή με τη μορφή που είναι σήμερα, αυτή την πολύ σπάνια περιοχή, δηλαδή η Λιμνοθάλασσα, Αμοθήνες με τον Κέδρο, με τα 8 διαφορετικούς οικότοπους, είναι 8 διαφορετικοί οικότοποι, όλοι μαζί συνυπάρχουν. Α, με τη μορφή αυτή, δηλαδή, προϋπάρχει και δεν είναι τώρα τελευταία ότι έφερε ο άνεμος. Έχει γίνει μια αρχαιολογική ανασκαφή από την ομάδα του αρχαιολόγου Ντάρλα το 2000 με αφορμή την έβρεση μιας πολύ καλά διατηρημένης δεξιάς κάτω γνάθο υποπόταμου. Μάλιστα. Η οποία έφερε στο φως 221 λίθινα και οστέινα αντικείμενα τα οποία αφορούν 7 διαφορετικές γεωστρώσεις. 7 διαφορετικές γεωστρώσεις. Μάλιστα. Ας βάλουμε εδώ μια νέα τελεία, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, διότι στο δεύτερο μέρος θα δείτε περισσότερα από την Λίμνη Κορισίων, την πανέμορφη αυτό οικοσύστημα, έτσι όπως ποτέ δεν το είχατε ξαναδεί. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί. Αυτό λοιπόν είναι η ομοίη σημερινή πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, ότι τα σκουπίδια δεν μπορούν να μαζευτούν μόνα τους. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα, όπου τα πλαστικά έχουν ρυπάνει τόσο πολύ τη θάλασσα, είναι επιτακτική ανάγκη αφενός να καθαρίζουμε τις παραλίες, όπως πολλές οργανώσεις κάνουν καθαρισμό παραλίων. Έχουμε δείξει και θα δείχνουμε πάντα την δουλειά τους. Και αφετέρου είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε ανακύκλωση και η ανακύκλωση ειδικά των πλαστικών να είναι 100% πετυχημένη. Γι' αυτό πρέπει και οι πολίτες να κάνουμε συνειδητά την ανακύκλωση και όπου ποτέ βρούμε πλαστικό να το πετάμε, να το μαζεύουμε και να το πετάμε στην ανακύκλωση. Και η διοίκηση θα πρέπει να βρει τον καλύτερο τρόπο για την ανακύκλωση που έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι μόνο με τη διαλογή στην πηγή μπορούμε να πετύχουμε 100% ανακύκλωση. Εάν θέλουμε κάποτε οι επόμενες γενιές να σταματήσουν να τρώνε πλαστικά μαζί με τα ψάρια, αλλά μαζί και, που έχουν μπει και σε όλο το κύκλο της διατροφής μας. Σήμερα λοιπόν είναι μαζί μας ο Αριστίδης, ο κύριος Καβαδίας, και πάλι Αριστίδη εδώ είμαστε. Έχεις όλο το κομμάτι αυτός εκπομπής για να μας, να μας αναδείξεις το κομμάτι στο οποίο ο σύλλογός σας των Αργυράδων έχετε κάνει μια πολύ καλή και τεκμηριωμένη έρευνα σχετικά με τα παλαιολιθικά, τα προϊστορικά στοιχεία στη Λιμνοθάλασσα Κορισίων. Θα βλέπουμε λοιπόν κάποια στοιχεία για την προϊστορία, αλλά και καθώς μιλάμε, κυρίες και κύριοι, θα δείτε μοναδικές φωτογραφίες και μοναδικά σημειότυπα τα οποία μας προσέφερε ο σύλλογος των Αργυράδων, και τα περισσότερες φωτογραφίες είναι του φίλου μας του Σταμάτη του Γκίνη, που επίσης τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Σταμάτη, βάζουμε μια ανωτελεία και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας να κάνουμε μια ακόμη εκπομπή για να πούμε τα νεότερα για τα οικοσυστήματά μας. Αφού λοιπόν ευχαριστήσω και τον Σταμάτη και τον σύλλογο, ξεκινάμε για τα προϊστορικά, τα προϊστορικά στοιχεία που, δηλαδή είπαμε, η Λιμνοθάλασσα Κορισίων με τη μορφή που είναι έτσι σήμερα προϋπάρχει ακόμα και του πολιτισμού, τα πάντα άλλα. Ήταν από ανέκαθεν υπήρχε αυτό το μοναδικό και σπάνιο οικοσύστημα όπου σιγά σιγά αναπτυχθήκαν οι Αμοθήνες.
Πέρα από το επίτομο λεξικό το οποίο επικαλείστηκα προηγουμένως, να πούμε ότι στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο μάθημα εισαγωγής στην προϊστορική αρχαιολογία με διδάσκοντα καθηγητή τον Εστράτιο Παπαδόπουλο και έτος αναφοράς το 2010, στη σελίδα 37 αυτών των σημειώσεων ή βιβλίου, αναφέρονται τα εξής. Πρόσφατα βρέθηκαν στη λίμνη Κορισίων εργαλεία, κυρίως κροκάλες και χειροπελέκες, που χρονολογήθηκαν με τη μέθοδο του παλαιομαγνητισμού στο 700.000 πριν από σήμερα, τοποθετώντας την έναξη της Παλαιολιθικής στην Ελλάδα 400.000 χρόνια νωρίτερα. Νωρίτερα από ό,τι υπολογιζότανε. Ναι. Έρχεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και ισχυρίζεται ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα που βρέθηκαν στη λίμνη Κορισίων εξακοντίζουν την παλαιολιθική περίοδο 400.000 χρόνια προς τα πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το αμέσως επόμενο εργαλείο που βρέθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, απέχει 400.000 χρόνια από αυτό που βρέθηκε στη λίμνη Κορισίων. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι οι πρώτοι πολιτισμοί, να το πούμε έτσι, ξεκίνησαν πολύ νωρίς στην περιοχή μας. Έτσι. Κοιτάξτε, σχετικά δηλαδή με την έβρεση του κροκαλόμορφου εργαλείου Τσόπερ, να πω ότι και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει στο απόσπασμα πρακτικών ημερίδας τιμητικής των Άκουσου Σορδίνα με φέρουσα ημερομηνία 17-12-2004 τα εξής. Μία από τις περιοχές στις οποίες ο Αύγουστος Ορδίνας είχε εντοπίσει κατάλοιπα της παλαιολιθικής εποχής ήταν και εκείνη της λιμοθάλασσας Κορισίων στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού. Σορδίνας 1969, σελίδες 397-398. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε μάλιστα μια δεκαετία περίπου αργότερα κατά τη διάρκεια γεωλογικών ερευνών ένα κροκαλόμορφο εργαλείο Τσόπερ. Η ηλικία του εργαλείου υποστηρίχθηκε ότι μπορούσε να φτάνει ακόμα και στις αρχές του μέσου Πλειστοκένου, περίπου πριν από 700.000 χρόνια. Ζαμέτ 1982, ξένος συγγραφέας. Σολέρ 1989, Κουρτέση Φιλιππάκη 1993. Είναι γραπτές αναφορές σε σχέση με το συγκεκριμένο εργαλείο. Χρονολόγηση όμως που παραμένει υπό έλεγχο, αφού το μόνο σχετικό δεδομένο είναι ο σύμφωνος μαγνητικός προσανατολισμός του στρώματος που περιείχε το εργαλείο, στοιχείο που επιτρέπει να τοποθετηθεί στην περίοδο Μπρούνες, η οποία εκτείνεται χρονικά από σήμερα έως πριν από 700.000 χρόνια. Έκανα λόγο προηγουμένως για την έβρεση μιας πολύ καλά διατηρημένης δεξιά κάτω γνάθου υποπόταμου που έγινε και αφορμή για την ανασκαφική έρευνα. Εντύπωση, ναι. Αυτό δεν ξέρω. Μπορούμε να το δείξουμε, διότι δεν το είχαμε να το... αυτό εδώ δεν φαίνεται καλά βέβαια, γι' αυτό δεν μπορέσαμε να το δείξουμε ηλεκτρονικά. Είναι μια γνάθος υποπόταμου που βρέθηκε στη λίμνη Κορισίων, ναι. Είναι ιδιαίτερα καλά διατηρημένη. Θα έχει και λιοντάρια, δηλαδή θα έχει από όλα τα... Αυτό δεν το ξέρω, έτσι. Αυτό που μπορούμε να πούμε βεβαιότητα είναι ότι αυτό βρέθηκε στο συγκεκριμένο τόπο. Θα ήθελα να το περιγράψω έτσι όπως ακριβώς αναφέρεται στα πρακτικά της ημερίδας για τον Αύγουστο Σορδίνα. Η δεξιά κάτω γνάθος υποπόταμου λοιπόν φέρει τη μία ρίζα εγγύης του τρίτου προγομφίου, τον τέταρτο προγόμφιο και το σύνολο των τριών γομφίων. Ανήκει σε ενήλικο άτομο αφού φέρει τα μόνιμα δόντια, όχι όμως προχωρημένης ηλικίας, διότι ο τρίτος γομφίος είναι ελάχιστα φθαρμένος. Δεν ξέρω αν πήρε η κάμερα αυτή τη δεξιά κάτω. Έτσι, ναι. Θεωρώ ότι αφεαυτής αποτελεί έκθεμα. Από κοντά τώρα, για το πού βρίσκεται. Για το πού βρίσκεται, γιατί δεν αναδεικνύεται αυτό και τα άλλα ευρήματα, δεν έχω να πω κάτι, δεν ξέρω. Μάλιστα. Δηλαδή έχει αποκαλυφθεί αυτό, απλά δεν έχουν γίνει περιττέρω μελέτες. Δηλαδή, ναι, όχι μόνο αυτό, έγινε αφορμή η έβρεση του για ανασκαφική έρευνα από την ομάδα του αρχαιολόγου Ντάλα, που έφερε στο φως 160 λίθινα και 61 οστέινα αντικείμενα, χρονολογημένα 150.000 με 80.000 χρόνια από σήμερα. Να πω ότι αυτά τα ευρήματα δεν είναι αποσπασματικά. Σε φίλο εφημερίδας Συμφωνίας των Αργαϊτών που είχε κληθεί ο Αύγουστος Ορδίνας να γράψει άρθρο για την παραλία μας, είχε κάνει λόγο για την έβρεση εργαλείων που ο ίδιος χρονολόγησε 80.000 με 40.000 χρόνια από σήμερα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλεως, το οποίο δυστυχώς είναι κλειστό λόγω ανακαίνησης, εκτίθονταν εργαλεία από πυρητόλιθο που είχαν βρεθεί στον Άι Γιώργη χρονολογημένα 40.000 με 9.000 χρόνια από σήμερα. Α, εκτίθονταν εδώ στην Κερκίδα. Εκτίθονταν, ναι. Εδώ στην Κερκίδα. Εκτίθονταν. Και τώρα.
Τώρα είναι κλειστό το μουσείο. Επίσης, μια πάρα πολύ σημαντική θέση της ύστερης παλαιολιθικής, 40.000 με 8.000 χρόνια από σήμερα, που χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του παλαιολιθικού ανθρώπου, ήταν το σπήλαιο της Γράβας στον Άη Μαθιά, πολύ κοντά στο Βυζαντινό κάστρο. Μάλιστα. Άρα, με βάση αυτά τα στοιχεία, το αρχαιότερο εργαλείο στην Ελλάδα, τα 221 αντικείμενα μεταξύ 150.000 και 80.000 χρόνια από σήμερα, τα εργαλεία που επικαλείται ο Αύγουστος Ορδίνας από 80.000 έως 40.000 χρόνια από σήμερα, τα εκθέματα από 40.000 έως 9.000 χρόνια από σήμερα, διαπιστώνουμε ότι η περιοχή αυτή ήταν κατοικημένη εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στην κυριολεξία από σήμερα. Ο άνθρωπος υπήρχε λοιπόν με την δυνατή φύση της λίμνης Κορισίων από ανέκαθεν. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Γεώργιο Δοντά, ο οποίος είχε δημοσιεύσει στα Κερκεραϊκά Χρονικά στον 10ο τόμο το 1965 και στη σελίδα 136, ότι η ορθή γραφή Κορισία γράφεται με ήττα. Και με ένα σίγμα. Παραπέμπει σύμφωνα με τον κύριο Δοντά στην αρχαιότητα. Πιθανολογή κατά αναλογία πόλεως που υπήρξε με το ίδιο όνομα στην Κρήτη την ύπαρξη ιερού της Αθηνάς Κορισίας και δηλώνει κατοίκηση και στην κλασική αρχαιότητα σύμφωνα με την άποψη του αρχαιολόγου Δοντά, άποψη που συμμεριζόταν ο αείμνηστος συγχωριανός μας Καβαδίας Σπύρος, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γλωσσολόγος και από τους κορυφαίους μελετητές του Σολομού. Καθώς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Καβατίας μας εξηγά ιστορικά και προϊστορικά στοιχεία για τη λιμνοστάση Κολυσίων, εμείς βλέπουμε την πανέμορφη φύση της από φωτογραφίες, μοναδικές φωτογραφίες που μας έδωσε ο Σύλλογος Αγκυράδων και ο Σταμάτης Ογκίνης. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καθώς λοιπόν απολαμβάνουμε την ομορφιά με τα πουλιά, τα έντομα, τα μανιτάρια, τις άβρες, τα φυτά και τη λιμνοθάλασσα, προχωράμε ακριβώς στην τεκμηρίωση για το ότι είναι μία από τις αρχαιότερες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτά που ανέφερα, και τα οποία Ευρώπης, καταγράφονται ακόμα και από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, έρχεται το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού και κάνει λόγο για έβριμα πιθανολογούμενα 700.000 χρόνων, δεν χρειάζεται να προσθέσω εγώ κάτι. Εκείνο που χρειάζεται είναι να μάθει το ευρύ κοινό, ναι, έτσι, και να στρέψει το ενδιαφέρον του στην περιοχή, η οποία είναι αξιαγάπητη. Τώρα για τη Χλωρίδα και Πανέδα δεν είμαι ειδικός. Μία και μοναδική βόλτα του ανθρώπου πιστεύω ότι είναι ικανή να τον κάνει να αγαπήσει την περιοχή. Και κάνω έκκληση σε κάθε Κερκυραίο να βρει το χρόνο να κατέβει κάτω. Μπορεί να πάει οδικά, μπορεί να πάει οδικά από πάνω από το Νάη Μαθιά, είτε να αφήσει το αυτοκίνητο στο νήσο ή ακόμα και στον Αγκαίο και να πάει με τα πόδια, να μπει μέσα στο δάσος και να δει και να έρθει σε επαφή με αυτή την κοσμογονία, με αυτό το φυσικό καλός. Συμμετείχατε και εσείς σαν σύλλογος και πολλά άτομα το σύλλογό σας, το Σύλλογο Αργυράδων, στην προσφυγή που έγινε, που κατατέθηκε τώρα πρόσφατα στο Συμβούλιο Επικρατείας, για να μην πάει η Κορισίων στην Ταϊπέδ, να μην θεωρηθεί δηλαδή ένα κίνητο προς πώληση και προς εκμετάλλευση όλος αυτός ο θησαυρός. Το θησαυρός είναι. Είναι ένα θαύμα της φύσης. Στις 24 Τετάρτου 2013 η έκταση 1788 στρεμμάτων της περιοχής Νήσος Ίσος μεταεβάστηκε από την εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου. Δηλαδή ουσιαστικά μπήκε στον προθάλαμο προς εκποίηση. Προς εκποίηση, ναι, ναι, ναι. Συμμετείχατε λοιπόν και εσείς στην προσφυγή, έτσι. Αναπτύχθησαν διάφορες πρωτοβουλίες στην περιοχή. Επιχειρήθηκε να φτιαχτεί ένα συντονιστικό φορέον. Η πρωτοβουλία ίσως. Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήριο Κέρκυρας πήρε την πρωτοβουλία για την κατάθεση αγωγής, την οποία εμείς, σαν χορηγό, τους οποίους ευχαριστούμε, έτσι. Στηρίξαμε ολόψυχα. Κάναμε λαϊκή συνέλευση η οποία αποφάσισε να στηρίξει αφενός μεν την πρωτοβουλία του Κερκυραϊκού Εναλλακτικού Εργαστηρίου, την πρωτοβουλία ίσως, το συντονιστικό των φορών της περιοχής και κάθε άλλη πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στη διάσωση αυτής της περιοχής, ούτως ώστε να παραμείνει δημόσια γης. Αγώνας λοιπόν συνεχίζεται. Είχε γίνει, τότε που έγινε προσπάθεια για τον Γκολφ, το 2004, ναι, απεσοδοήθηκε, ωστόσο βλέπουμε ότι επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο. Ναι.
Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο ακόμα στην ιστορία της περιοχής. Να πω ότι ο οικισμός Κορίσια, σύμφωνα με τον γαμήλιο τόμων των πρωτοπαπαδικών που διασώζεται στο ιστορικό αρχείο Κέρκυρας, σώζεται ως τοπονύμιο στα 1651. Ενισχυτικό της ύπαρξης του οικισμού σε συγκεκριμένο τόπο είναι το τοπονύμιο Σόχορα, που σημαίνει άκτιστες εντός ή γύρω του οικισμού εκτάσεις γης. Να πω ότι τα Σόχορα είναι η έκταση αμέσως μετά τη στροφή από την Εθνική προς Αγιώργη, και τα Κορίσια κτείνονται δεξιά και αριστερά του δρόμου προς τον Αγιώργη. Μετά το Βενζινάδικο που στρίβουμε, μετά τη Λίνια. Μετά τη Λίνια, ναι, αμέσως δεξιά. Να πω επίσης ότι υπάρχουν γραπτές αναφορές του 1630 και του 1892 του Στέφανου Μαστρακά η πρώτη και του Ιωσήφ Πάρτς η δεύτερη, που αναφέρει ως πεδιάδα των Κορισίων την πεδιάδα που εκτείνεται από τη λίμνη έως και το Μέγα Χορό στο Περιβόλιο. Α, μάλιστα. Πεδιάδο όλο αυτό, πεδιάδο Κορισίων, ε? Είναι η πεδιάδο των Κορισίων, η λίμνη των Κορισίων, η πεδιάδο των Κορισίων και διάμεσα ο νήσος. Καλλιεργούνταν παλιά αυτά, έτσι ο κόσμος ζούσε από τη Γεωργία στην περιοχή. Από το πρωτογενή τομέα. Η λίμνη συνέβαλε τα μέγιστα, έτσι, όχι μόνο στις Αργυράδες, αλλά και στις άλλες παραλίμνιες κοινότητες. Στην ανάπτυξη των χωριών έδωσε τροφή, ήταν τροφός κυριολεκτικά σε δύσκολες περιόδους. Και μιλάμε και πριν τη δημιουργία του Ελαιώνα του Αϊμαθιά, έτσι. Τον Αμαθήτικο Ελαιώνα, που είναι από τους σημαντικότερους και αρχαιότερους στην Κέρκυρα και στην Ελλάδα. Πριν από αυτή την εποχή, λοιπόν, είχε αναπτύξει και η Γεωργία. Δηλαδή, ο κόσμος ζούσε με τη Γεωργία στην περιοχή αυτή, έτσι. Ναι, είναι σαφές αυτό. Από το πρωτογενή τομέα ζούσε. Τα προϊόντα της γης, θάλασσας και τη λίμνη, η οποία, παραλαμβάνω, συνέβαλε τα μέγιστα. Ήταν κυριολεκτικά τροφός για όλες τις παραλίμνες κοινότητες. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, δεν επιτρέπεται η αξιοποίησή της και κτηνοτροφικά. Τουλάχιστον εντός της ζώνης στην Natura. Είναι, εντάξει, είναι, γιατί έχουν χτιστεί όλες οι άλλες περιοχές. Ναι, αυτή τη στιγμή τη λίμνη την εκμεταλλεύεται ο Δήμος. Να πω σε σχέση με το καθεστώς της λίμνης ότι από άψη διοικητική, με την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα το 1864 και τη δημιουργία του Δήμου Κορισίων με έδρα της Αργυράδες, η λίμνη αποδόθηκε στο Δήμο Κορισίων και μέρος στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Μαθαίου. Εν συνεχεία, η κοινότητα των Μωραϊτίκων, στην οποία διοικητικά υπαγόταν τα Χλωμοτιανά και τα Βρακανιώτικα, προσέφηκαν στη δικαιοσύνη και τους αναγνωρίστηκε και σε αυτούς δικαίωμα επί της λίμνης. Σήμερα, τη λεκάνη της λίμνης, στη λεκάνη της λίμνης μάλλον, συνδικαιούχες είναι οι εξής κοινότητες. Η κοινότητα Μωραϊτίκων, η κοινότητα Αγίου Ματθαίου, η κοινότητα Χλωμοτιανών, η κοινότητα Χλωμού, η κοινότητα Αργυράδων, Αγίου Νικολάου, Πετριτή, Κουσπάδων, Βασιλατίκων, Περιβολίου και Βιταλάδων. Τα ποσοστά κατανέμονται με βάση τον πληθυσμό, αναλογικά με βάση τον πληθυσμό της κάθε κοινότητας. Έτσι, στη λεκάνη της λίμνης οι Αργυράδες έχουν ποσοστό 18%, ο Άγιος Ματθαίος 16,2%, το Περιβόλι 14,55%, ο Χλωμός 11% και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι κοινότητες στις οποίες προαναφέρθηκα. Είναι δηλαδή από τα δημοτικά διαμερίσματα Κορισίων, Μελιντιών και Λευκημαίων. Ναι, γιατί έχει δικαιώματα ο τέος Δήμος Λευκημαίων, γιατί είχε δικαιώματα στη λίμνη. Το 1864 ο Δήμος Κορισίων περιλάμβανε τις Αργυράδες, το Χλωμό, περιλάμβανε τα περίχωρα των Αργυράδων, Κουσπάδες, Κορακάδες κτλ. Περιλάμβανε και το Περιβόλι. Διοικητικά οι Βιταλάδες υπαγόταν στο Περιβόλι, θεωρούνταν οικισμός του Περιβολιού και εξ αυτού του λόγου οι Βιταλάδες έχουν και διατηρούν ακόμα ποσοστό επί της λίμνης. Αργυράδες τώρα είναι στο Κορισίον, οι Αργυράδες. Κοιτάξτε, ο Δήμος αυτός δημιουργήθηκε το 1864, συνεχεία απορροφήθηκε από το Δήμο Λευκύμισο που και παρέμεινε μέχρι το 1912. Στη συνέχεια, επί Ιταλικής κατοχής ξανασυστάθηκε, περιλαμβάνοντας τους ίδιους οικισμούς όπου περιλάμβανε το 1864, και ερχόμενοι οι Γερμανοί και καταλαμβάνοντας το νησί, καταλήθηκε ο Δήμος και περάσαμε πάλι σε κοινότητες.
Πρόσφατα με τον νόμο Καποδίστρια επαναδημιουργήθηκε ο Δήμος Κορισίων. Αυτή τη φορά μη συμπεριλαμβάνοντας τα διοικητικά του όρια τον Χλωμό και τις Βιταλάδες. Οι Αργυράδες δεν είχαν την κυριότητα και την έχασαν από τον Χλωμό. Εκείνο που είχαν και έχασαν ήταν η νομή, το δικαίωμα στην εκμετάλλευση. Δηλαδή, πρακτικά, ποιο κοινότητα θα έκανε τη δημοπρασία για τις ομπρέλες ή για την καντίνα. Ο ίσως ήταν δημόσια γη και αυτό διεκδικούμε εμείς και θέλουμε να συναρθρώσουμε δυνάμεις για να εξακολουθήσει να παραμένει δημόσια γη. Να πω ότι τη νομή που κέρδισε ο Χλωμός από τις Αργυράδες αυτή τη στιγμή την έχει χάσει. Διότι η συγκεκριμένη έκταση, κατανομή, κυριότητα και κατοχή έχει μεταβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Α, έχει χάσει και αυτό, έτσι. Και το δικαίωμα, δηλαδή, χρήση τη παραλία που τώρα της έχει ο Δήμος, χάνεται τώρα. Πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Έχει εκχωρηθεί το ΤΑΙΠΕΔ, κατανομή, κυριότητα και κατοχή. Δεν έχει την νομή πλέον ο Δήμος Κερκεράς. Μάλιστα. Και αναφερόμενος στους φίλους του Χλωμού, θα ήθελα να κάνω μια παραπομπή σε έγγραφα που βρέθηκαν στην κοινότητα Αργυράδων και φέρουν ημερομηνία 28 Μάη του 1915 για να δούμε πώς λειτουργούσαν οι προγόνοι μας. Είναι ένας δείχτης για μας για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα. Το ένα έγγραφο αναφορά προς τον αστυνομικό σταθμό χωροφυλακής Λευκύμης. Παρακαλείστε όπως κατά την 1η Ιουνίου του 1915 παραβεθείτε με τον υπαυτόν ανδρών εν τη θέση Πασαμάρκο προστήρηση της δημοσίας τάξεως κατά το άνοιγμα αυτού. Μάλιστα. Τι συνέβαινε. Η τομή που υπάρχει τώρα, το Τάγιο, δεν υπήρχε. Οι πληθυσμοί ταλαιπωρούνταν από σμήνη κονόπων και υπήρχε η ανάγκη να διανυχτεί ένα αυλάκι ούτως ώστε να εισρεύσει η θάλασσα και να περιοριστούν τα κουνούπια. Μάλιστα. Λοιπόν, αντίστοιχο έγγραφο. Δηλαδή, μπαίνοντας η θάλασσα το έκανε εφάλμηρο και δεν γεννούσε πολύ το κουνούπι. Από εκεί ξεκίνησε. Έγγραφο δηλαδή, προς την κοινότητα Χλωμού. Παρακαλούμε, όπως από την 1η Ιουνίου, ισταμένο μηνός και ώρα πρωινή, παραβρεθείτε με τα αρκετών ανδρών, όπως από κοινού ανοίξουμε το στόμιο της λίμνης στο Πασαμάρκο προς κατάπαυση των ολωδών πυρετών. Σε συνεργασία λοιπόν δηλαδή. Σε συνεργασία για να διατηρηθεί συγκεκριμένη έκταση δημόσια γης ΣΑΗ. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος. Μάλιστα. Έχουμε ένα λεπτό πριν τελειώσει η σημερινή μας εκπομπή. Ας κάνουμε έτσι ένα συνοψισμό και δώστε έτσι με ένα κάλεσμα. Δεν θα μείνω εγώ. Ήθελα να πω για την προηγούμενη φορά που αντιμετωπίσαμε μια παρόμοια περίπτωση τότε. Ήτανε ελάχιστοι οι οποίοι αντέδρασαν στο να τσιμεντοποιηθεί η περιοχή το 2004 και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ, θα το πω και το ξαναλέω, όπου όλοι οι τοπικοί φορείς, μα όλοι οι τοπικοί φορείς, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, είναι ενεργοί στο να διασωθεί η περιοχή, να παραμείνει όπως είναι. Εγώ μια ευχή θα εκφράσω. Όλες οι συνδικαιούχες επί της λίμνης κοινότητες να βρουν ένα κοινό τόπο και να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να παραμείνει ο ίσως δημόσια γη, να αναδειχθεί η μοναδικότητα αυτού του τοπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λίμνη αποτελεί σταθμό για 130 είδη αποδημητικών πουλιών, ότι ζουν σπάνια είδη μέσα όπως η στικτή χελώνα. Και τα αρχαιολογικά στοιχεία που μας είπατε τώρα δεν είναι καθόλου. Ενδημούν φυτά επίσης σπάνια όπως ο κρόνος της θάλασσας. Το κεθρόδασος είναι μοναδικό, το αραχνόδασος. Υπάρχουν 60 είδη μανιταριών, υπάρχουν 25 είδη ορχιδέας. Μιλάμε για μια πραγματική φυσική κοσμογονία. Το οποίο λοιπόν το κεφάλαιο και η αξία της περιοχής για να, που θα συνεχίσει να αποδίδει στους κατοίκους είναι για να παραμείνει όπως είναι. Έτσι. Είναι να αναδειχθούν οι αρχαιολογικοί, ο αρχαιολογικός πλούτος και ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Και πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν είναι υπερβολή αυτού, ούτε τοπικισμός, έτσι, να γίνει παγκόσμιος προορισμός. Γιατί όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Αριστίδη, είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συμπολίτες μας από όλα τα τοπικά διαμερίσματα εκεί αυτή τη φορά θα συνεχίσουν τον αγώνα όπου ξεκίνησαν κάποιοι γραφικοί οικολόγοι, όπως μας λέγανε τότε, εδώ και 10 χρόνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα για να σε καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Ήθελα να πω και άλλα πράγματα σε σχέση με τα λαγούδια και την ιστορία της περιοχής. Θα συνεχίσουμε και μέσω ίντερνετ τώρα. Δεν πειράζει, βεβαίως. Και μέσω Facebook.
Και να σε καλά, σε ευχαριστώ. Κάθε φορά εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε τις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ από καρδιά. Ευχαριστώ και πολύ, φιλαριστήρι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Να, είσαστε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και να κάνετε και πολλά μπάνια.